Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής η Μητέρα, μαζί με τα τρία παραρτήματά του, το Αναρωτήριο Πεντέλης, την Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας και την Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα, σκοπό έχουν την προστασία των απροστάτευτων, παραμελημένων, κακοποιημένων παιδιών. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η επιστροφή των παιδιών στη φυσική οικογένεια. Και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μέσω των προγραμμάτων της υιοθεσίας και της αναδοχής, θα προσπαθήσουμε να τους εξασφαλίσουμε μια ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Παρακαλώ, το τονίζω αυτό, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι βρέθηκε ένα παιδί και όλοι σπέβδουμε να δηλώσουμε ότι θα το υιοθετήσουμε. Όχι, όλα τα παιδιά έχουν γονείς. Πρώτο μας μέλημα λοιπόν είναι να υποστηρίξουμε τους γονείς, να δεχτούν πίσω το παιδί τους και όταν αυτό δεν είναι κατορθωτό μέσω των προγραμμάτων της υιοθεσίας και της αναδοχής, να εξασφαλίσουμε μια οικογενειακή αποκατάσταση. Το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής η Μητέρα σήμερα προστατεύει συνολικά 470 παιδιά. Σήμερα που μιλάμε, ο αριθμός αυτός εναλλάσσεται καθημερινά. Εκεί να σας πω ότι μέσα στο 2012 προστατεύσαμε συνολικά 645 παιδιά. Από αυτά τα παιδιά, τα 170 φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις του. Η Κεντρική Υπηρεσία στο Ήλιον και στο Αναρωτήριο Πεντέλης φιλοξενούνται παιδιά από νεογέννητα έως 5 ετών. Στην Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας από 4 ετών έως 12 και στην Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα έφηβες από 12 έως 18 ετών. Πρέπει να πω επίσης ότι 300 παιδιά είναι τοποθετημένα σε 230 ανάδοχες οικογένειες. Είναι παιδιά τα οποία δεν καταφέραμε να επιστρέψουν στη φυσική τους οικογένεια. Αφενός, αφετέρου, δεν είναι επιθύμητα προς υιοθεσία. Για τη στήριξη του προγράμματος της αναδοχής, δαπανίσαμε το 2012 1.300.000 ευρώ περίπου. Άρα, εδώ καταρρύπτεται ένας μύθος ότι κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν τα παιδιά στα ιδρύματα. Αντίθετα, προσπαθούμε να μειώσουμε τον ιδρυματικό χρόνο. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι αυτό το ποσό που σε μερικούς φαντάζει μεγάλο, θα ήταν τετραπλάσιο εάν απαιτεί το ιδρυματική φροντίδα. Να πούμε μερικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται, ότι στο 2012, με τη συνέργεια όλων και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είχαμε μια αύξηση 52% στα εξιτήρια των παιδιών. Άρα περισσότερα παιδιά αποκαταστάθησαν. Αξίζει να δούμε ότι παρουσιάζεται μια αύξηση 13% στην αποκατάσταση των παιδιών μέσω του θεσμού της υιοθεσίας. Παρουσιάζεται αύξηση 100% στην αποκατάσταση των παιδιών μέσω του θεσμού της αναδοχής. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι παρουσιάζεται αύξηση 113% στην αποκατάσταση των παιδιών μέσω της επιστροφής στη φυσική τους οικογένεια. Και εδώ χρειάζεται να τονίσουμε ότι η Ελληνίδα και ο Έλληνας δεν εγκαταλείπουν τα παιδιά για οικονομικούς λόγους. Άλλα είναι τα αίτια που έχουμε εγκατάλειψη. Είναι ότι η μόνη μητέρα είναι χρήστης ναρκωτικών. Είναι ότι η μόνη μητέρα έχει χαμηλό νοητικό επίπεδο. Είναι ότι η μόνη μητέρα είναι ψυχιατρικό περιστατικό. Είναι ότι οι γονείς γεννούν ένα παιδί με αναπηρία. Αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να πω όμως ότι η έννοια της φτώχειας ενυπάρχει σε αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα. Αλλά δεν είναι το βασικό. Διότι το ποιοτικό χαρακτηριστικό, το αν ήταν κάποιος, όχι πλούσιος, αλλά ήταν κάπως εύπορος, και τώρα φτωχός, δεν το έχουμε για να δούμε ότι εγκαταλείπονται παιδιά λόγω της κρίσης. Τονίζουμε όμως ότι δεν εγκαταλείπονται παιδιά λόγω της κρίσης. Έχει αυξηθεί όμως κατακόρυφα η ζήτηση των κοινωνικών υπηρεσιών. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τον Απρίλιο του 2012 ενέκρινε δωρεά προς το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής η Μητέρα, η οποία δωρεά αξιοποιείται σε δύο τομείς, σε έργα υποδομών και σε ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομών για την κεντρική υπηρεσία, η προμήθεια ενός οχήματος μεταφοράς παιδιών 19 θέσεων και η αντικατάσταση κουφωμάτων, παλαιών κουφωμάτων από το 1953, από όταν χτίστηκε το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Μητέρα, το πρώην Κέντρο Βρεφών η Μητέρα, αντικαθίστανται με κουφώματα αλουμινίου. Για το παράρτημα Παιδόπολης Άγιος Ανδρέας, η προμήθεια ενός οχήματος μεταφοράς 12 θέσεων. Για το παράρτημα Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα,
η διαμόρφωση ενός αναγνωστηρίου. Για το παράρτημα αναρωτήριο Πεντέλης, η διαμόρφωση μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ήδη την ονομασία της σε αίθουσα Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Στη δημιουργία παιδικής χαράς, στη στεγανοποίηση των εξωτερικών χώρων, στη δημιουργία τριών παιδοτόπων στους εξωτερικούς χώρους των τριών θαλάμων φιλοξενίας των παιδιών του συγκεκριμένου παραρτήματος. Επίσης, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων στο βόρειο-ανατολικό τμήμα. Και τέλος, την περίφραξη των χώρων του παραρτήματος. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στελέχωση για διάστημα ενός έτους, σε ό,τι αφορά την παιδόπολη Άγιος Ανδρέας, με ένα ψυχολόγο, ένα κοινωνικό λειτουργό, τρεις νηπιοκόμους και δύο μαγείρους. Ενώ σε ό,τι αφορά την παιδόπολη Αγία Βαρβάρα, με έναν ψυχολόγο, ένα κοινωνικό λειτουργό, ένα φιλόλογο και δύο κοινωνικούς φροντιστές. Να δούμε την ωφέλεια που παράγεται από αυτή την δωρεά. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη μείωση κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης κατά 30%, όπου και μειώνουμε το κόστος, αλλά και προστατεύεται το περιβάλλον. Έχουμε μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων. Έχουμε με την ανανέωση και τον εξυγχρονισμό των οχημάτων μεταφοράς, έχουμε ασφαλέστερη μεταφορά για τα παιδιά, αλλά και μείωση του κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης. Ασφαλώς, βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των παιδιών, αλλά και εργασίας των εργαζομένων. Ανάπτυξη δυνατότητας εκπαίδευσης και εκμάθησης μέσω της κοινωνίας πληροφορίας. Δυνατότητα ανάπτυξης περισσότερων ερεθισμάτων και δράσεων κοινωνικοποίησης προς τα παιδιά. Πολύ σημαντικό, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η συνήθις ασθένεια των παιδιών στα ιδρύματα είναι ο ιδρυματισμός, λόγω της έλλειψης των ερεθισμάτων. Η ικανότητα υποδοχής και φροντίδας μεγαλύτερου αριθμού φιλοξενουμένων παιδιών. Η υποστήριξη στην καθημερινή εφαρμογή των ατομικών προγραμμάτων των παιδιών. Η συνδρομή στην υλοποίηση προγραμμάτων αποκατάστασης. Η παροχή φρέσκων γευμάτων στα φιλοξενούμενα παιδιά. Η υλοποίηση προγράμματος «Κανένα παιδί νηστικό» στο παράρτημα Άγιος Ανδρέας και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αλίμου που έγινε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη δυνατότητας επιστημονικού διαλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής η Μητέρα σε συνεδρίασή του ομόφωνα ανακήρυξε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε Μέγα Ευεργέτη. Σήμερα εκφράζεται αβεβαιότητα για το αν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μας αποδεικνύει ότι δεν είμαστε μόνοι. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι ζούμε σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτό που γνωρίσαμε στο παρελθόν. Οι ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις αγγίζουν όλες τις πτυχές της καθημερινότητας. Σήμερα, στη σύγκρουση ανάμεσα στην ψυχρότητα, τον κινησμό των αριθμών και των συμφερόντων του ανθρώπου, οι αξίες μας για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη παραμένουν πάντα επίκαιρες και μας προσανατολίζουν σε αυτό το μεταβαλλόμενο κόσμο. Κοινωνική αλληλεγγύη όχι ως ελεημοσύνη, αλλά ως στοιχείο οργάνωσης κοινωνίας των πολιτών, ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Σήμερα, όσο ποτέ, έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Σας ευχαριστώ. Είναι προφανές ότι οι ανακουφιστικού τύπου δράσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά και πρωτίστως αναγκαίες αυτή την περίοδο, είτε αυτές απευθύνονται σε παιδιά, είτε ενήλικες, είτε σε ολόκληρες οικογένειες. Η τριβή μας όμως με αυτές τις ομάδες έδειξε ότι οι ανακουφιστικές δράσεις από μόνες τους δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών. Όλοι θέλουν να ξεφύγουν από την κατάσταση που βρίσκονται και να μπουν ξανά σε δημιουργική τροχιά. Με αυτό, σαν βασική αρχή και παραδοχή, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προχωράει και σε μία σειρά δωρεών με γνώμονα τον αναπτυξιακό τους χαρακτήρα. Παραδείγματα πολλά, αλλά με κορονίδα το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για το οποίο θα μιλήσει αργότερα και ο κύριος Τροχόπουλος. Συγχρόνως υπάρχουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα και πολλές φορές εμπνευσμένα από το Ίδρυμα, όπως το Future Library, προγράμματα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας και πρόσφατα που οι τάσεις δείχνουν μία συχνά εξανάγκης λόγω ανεργίας επιστροφή στη φύση, προγράμματα ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας. Και εδώ μία πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία είναι αυτή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, για την οποία θα μας μιλήσει ο πρόεδρος της σχολής, ο κ. Πάνος Κανέλης.